Από σήμερα, ω γνωστόν, οι ναυτικέ δυνάμει τη Αιγύπτου και τη Γαλλία έχουν ξεκινήσει μια πολυήμερη κοινή ναυτική άσκηση με την ονομασία Κλεοπάτρα 2021 στα χωρικά έδατα τη Ανατολική Μεσογείου. Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων για κοινή εκπαίδευση με φιλικέ και αδελφικέ χώρε για την ενίσχυση τη στρατιωτική συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών κατάρτιση. Την ίδια στιγμή έχουμε γεωπολιτική βόμβα από τον Ντόν Ζακχάιμ, πρώην ανώτερο αξιωματούχο στην κυβέρνηση του Προέδρου των ΙΠΑ Τζορτζ Μπούσου για το χοντρό παιχνίδι που παίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανο-Ισραηλινό Ανώτερο Συμβούλο στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών ανέφερε ουσιαστικά ότι οι ΙΠΑ δεν έχουν σκοπό να εμπλακούν στρατιωτικά στην Ανατολική Μεσόγειο σε αντίθεση με την Γαλλία, η οποία αποφάσισε να δράσει με διαφορετικό τρόπο αφού οι Τούρκοι απειλούν ζωτικά συμφέροντα του Παρισιού σε Μεσόγειο και Βόρεια Φρική. Μάλιστα, ο ίδιο με αφορμή την πρόσφατη άσκηση με την επωνυμία Νόμπλε «No Ντίνα ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο και άλλε χώρε, ανέφερε ότι το Τελαβίβ κινείται και αυτό σε ευθεία σύγκρουση με την Άγκυρα λόγω των σχεδίων του στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι την ίδια στιγμή φοβούνται ότι η αυξανόμενη εχθρότητα στην βάση του Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματο θα εμπόδιζε κάθε προσπάθεια τη κυβέρνηση Μπράιντε να εμπλακεί σε μια Ισραηλινή στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία. Πράγματι, όπως δείχνει πρόσφατη ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Ρίγκαν, τουλάχιστον το 30% των ερωτηθέντων στη ΣΥΠΑ δεν βλέπουν το Ισραήλ ως σύμμαχο, ενώ το 16% το θεωρεί ως εχθρό. Η εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη αποκαλεί το Ισραήλ ω σημαντικό σύμμαχο σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αξιοπιστία τόσο τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ρίγκαν, όσο και οι ανησυχίε τη Ιερουσαλήμ για την Αμερικανική αξιοπιστία. Η Γαλλία αναγνωρίζει ότι παρόλο που η Ουάσιγκτον τη θεωρεί στενό σύμμαχο, έχει διαφορετική οπτική ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Biden συμμερίζεται την επιθυμία των προκατόχων του, Ομπάμα και Τραμπ, να αποφύγουν οποιαδήποτε πρόσθετη στρατιωτική συμμετοχή στη Μέση Ανατολή και Μεσόγειο, ειδικά μετά την ανακοίνωση του περί μη στρατιωτική εμπλοκή των ΉΠΑ σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Αυτό έδωσε το πλήρε δικαίωμα στην Γαλλία να επιδιώξει να καλύψει το αυξανόμενο κενό ισχύω που άφησε η Αμερική στην Μεσόγειο. Είναι επομένω πολύ πιθανό ότι σε περίπτωση ακόμη πιο σοβαρή ναυτική σύγκρουση μεταξύ Γαλλία και Τουρκία, όπω εκείνη που παρολίγο να γίνει το περασμένο καλοκαίρι, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα επιλέξουν να παραμείνουν στο περιθώριο. Το κατά πόσον οι ΙΠΑ μπορούν πραγματικά να υποβαθμίσουν τη συμμετοχή του στην περιοχή είναι ένα άλλο εντελώ διαφορετικό ζήτημα. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον σαφώ ασχολείται πλέον ολοένα και περισσότερο με την Κίνα και δευτερευόντω με τη Ρωσία. Γι' αυτό τον λόγο οι χώρες που συμμετείχαν στην άσκηση Νόμπλιντίνα δεν έχουν καμία πιθανότητα να λάβουν συμπαράσταση από τη ΗΠΑ, οι οποίες θα έχουν πλέον ένα περιθωριακό ρόλο στην νέα ισορροπία δυνάμεων που αρχίζει να αναδύεται στη Μέση Ανατολή. Τονίζει ο Ζάκα, εμανότερο συμβουλό στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνα Εξωτερική Πολιτική. Υπάρχει πλέον η εκτίμηση ότι η υπογραφή μια αμυντική συμφωνία τη Ελλάδο με την Γαλλία είναι πολύ σημαντική. Ενώ σε συνδυασμό με την συμμετοχή του Ισραήλ και της Αιγύπτου μπορεί να δημιουργηθεί ένας τρομερός αμυντικός άξονας αφού οι ΥΠΑ δεν πρόκειται να επέμπουν ποτέ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία αυτή, ειδικά για την Ελλάδα, θα αφορά αμοιβαία βέα αμυντική συνδρομή που θα είναι βασισμένη στο άρθρο 42 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, που προβλέπει ότι αν κράτο μέλο δεχτεί επίθεση, τα άλλα κράτη συνδράμουν με όλα τα μέσα, αλλά και στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που ορίζει ότι η επίθεση εναντίον ενό συμμάχου σημαίνει επίθεση εναντίον όλων των συμμάχων. Ο Μακρόν είναι πεπισμένο ότι η νίκη του στι επόμενε γαλλικέ εκλογέ θα διασφαλιστεί μόνο αν δείξει ότι είναι το απόλυτο αφεντικό στην Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αφρική. Η Ελληνογαλλική Συμφωνία θα περιλαμβάνει αύξηση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και λιμενισμό γαλλικών πλοίων σε ελληνικά νησιά, αφού μόνο έτσι θα ανακοπούν τα νεοοθωμανικά σχέδια στην περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.